Κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωπο, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι γεγονός, πάντα όπως και φέτος, η εκδήλωση για την απελευθέρωση της Αθήνας, που φέτος διεξάγονται για τρίτη χρονιά, μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, όσους και όσες πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Εορτάζοντας την έναρξη του πολέμου, αποδίδουμε φόρο τιμή στους στρατιώτες μας, που εν μέσω πάνδημου ενθουσιασμού έδωσαν ηρωικές μάχες με τα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα. Και μπορεί η Ελλάδα να κατακτήθηκε για κάποιο διάστημα, αλλά δεν υποτάχθηκε. Γιορτάζοντας την απελευθέρωση, αποδίδουμε φόρο τιμή συνολικά στον ελληνικό λαό, που ανέπτυξε ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο, αντιστασιακό κίνημα σε όλη την Ευρώπη, καταβάλλοντας αναρρύθμιτες θυσίες, και αποδίδουμε φόρο τιμή συνολικά στην εθνική αντίσταση, σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, που αντιστάθηκε από όποιο δυνατό μετερίζει. Η μεγάλη αντιφασιστική νίκη, το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός, για μια ακόμα φορά στην ιστορία του, εξεγέρθηκε και πολέμησε ενάντια στον κατακτητή και τον τύρανο, ακριβώς αποτυπώνει μια αναντήρητη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πρέπει να είναι για πάντα κομμάτι της συνείδησης του λαού μας. Η μεγάλη αντιφασιστική νίκη, το διαρκές μέτωπο απέναντι στο φασισμό, είναι θεμέλιο της ιστορικής μας αυτογνωσίας. Συμμέτοχοι και κληρονόμοι εμείς μιας μεγάλης αντιφασιστικής νίκης και ενός αγώνα, υποχρεούμαστε σήμερα να θυμόμαστε και έμπρακτα να αντιμαχόμαστε τις φρικαλαίες πρακτικές του ναζισμού. Να μην σβήσουμε ποτέ από τη συλλογική μνήμη τις εκτελέσεις, την πείνα στην κατοχή, το ολοκαύτωμα, τις μάχες της αντίστασης στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Ιδίως μάλιστα σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη και την Ελλάδα περίοδο, όπου η ακροδεξιά και η ρατσιστική ρητορική βρίσκουν δυστυχώς ξανά πρόσφορο έδαφος. Βέβαια, το ότι μπορούμε σήμερα να αποκαθιστούμε την μνήμη των πραγματικών πρωταγωνιστών αποτελεί κατάκτηση των τελευταίων δεκαετιών. Δυστυχώς, και αυτό δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί, η αναφορά στα συλλογικά υποκείμενα που πολέμησαν τον κατακτητή, η επίσημη αναφορά, ήταν για πολλά χρόνια επιλεκτική και λειτουργούσε με αποκλεισμούς. Παρότι ο καθοριστικός ρόλος της εθνικής αντίστασης και των οργανώσεων της αριστεράς είναι εγγεγραμμένος στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας, για δεκαετίες η μυσαλόδοξη εμφυλιοπολεμική κυρίαρχη αφήγηση την άφηνε εκτός κάδρου. Θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και σήμερα για κάποιους είναι άβολο να αναγνωρίσουν ότι είχε η αριστερά με τις αντιστασιακές της οργανώσεις εξαιρετική συμβολή, ίσως τη μεγαλύτερη, μάλλον τη μεγαλύτερη, στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αυτοί οι οποίοι αρνούνται αυτό να το αναγνωρίσουν και να το δουν, στρέφονται συχνά σε πρόχειρες και απολύτως ανακριβείς ακροδεξιές ρητορίες, σε αμφίβολα επιστημονικοφανή διαβήματα, προκειμένου να μειώσουν τη συμβολή της εθνικής αντίστασης. Ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι οι αριστεροί ουδέποτε πολέμησαν τους Ναζί, αλλά πήραν τα όπλα μόνο για να αποσπάσουν με τη βία την εξουσία. Όπως ακούσαμε και ότι στη Ρωσία δεν έγινε επανάσταση, αλλά βία η κατάληψη της εξουσίας. Ωστόσο, είμαστε πλέον εξοικειωμένοι με μια τέτοια ακροδεξιά ρητορική ανιστόρητων των πολιτικών, ξέρετε. Η αναβίωση φαίνεται των εμφυλιοπολεμικών αφηγήσεων, φαίνεται ότι είναι ένα ιδεολογικό καταφύγιο για κάποιους. Δυστυχώς, βέβαια, για αυτούς, τέτοιες εκοφαντικές διαστρεβλώσεις είναι και θα παραμείνουν περιθωριακές. Η έκφραση τέτοιων απόψεων έπρεπε να ανησυχεί και συγκεκριμένες πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες, θα έλεγα, όφυλαν να αποστασιοποιούνται και να ξεκαθαρίζουν ότι δεν τις υιοθετούν, διότι η σιωπή εδώ δεν είναι χρυσός, κάθε άλλο. Σε άλλες περιπτώσεις, η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας χρησιμοποιεί ακαδημαϊκό μανδύα. Ορισμένοι, στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν τη λαοφιλία του ΕΑΜ και να προκαλέσουν την ηθική του απαξίωση, διατείνονται ότι το κύριο έργο του ήταν η συντριβή των αντίπαλων αντιστασιακών ομάδων. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι τα τάγματα ασφαλείας, άκουσον, δημιουργήθηκαν ως αντίδραση στην ακραία βία του ΕΑΜ και ως καταφύγιο για τους καταπιεσμένους.
επιχειρούν χωρίς εδώ να ξαναγράψουν την ιστορία, αφού είναι γνωστό ότι τα τάγματα ασφαλείας δημιουργήθηκαν από τον κατοχικό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλη σε συνεργασία με τους Ναζί και ο όρκος τους αφορούσε τον Αδόλφο Χίτλερ. Στον Αδόλφο Χίτλερ ορκίζονται. Η θεωρία των δύο άκρων, που εξισώνει το φασισμό με την αριστερά ως όψης του ίδιου αντιδημοκρατικού εξτρεμισμού, επιδιώκει για άλλη μια φορά τον εγκλωβισμό, νομίζουμε, της χώρας στα γνώριμα σχήματα του παλιού δικοματισμού και των δορυφόρων τους. Εγχείρημα επικίνδυνο, αλλά χαιρόμαστε να πούμε και να διαπιστώσουμε με περιορισμένη ως μηδαμινή πολιτική αποτελεσματικότητα. Γιατί η ελληνική κοινωνία έχει μνήμη, ξέρει ιστορία και την κουβαλά μαζί της ως πολύτιμο εφόδιο. Και στη μνήμη αυτή, το ΕΑΜ υπήρξε από τους στιλοβάτες της αντίστασης. Εντός λοιπόν ενός τόσο πυκνού ιστορικού χρόνου, τα μέσα επικοινωνίας διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πρώτες δουλειές των δυνάμεων της κατοχής ήταν να θέσουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους τα διαθέσιμα και τα υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για το χώρο στον οποίο μεγαλούργησε ο διαβόητος Γκέμπελς, η ειδικότητα του οποίου ήταν η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ο Γιώζεφ Γκέμπελς βρήκε πρόθυμους προς επιχειρηματική και πολιτική σύμπραξη στα πρακτορία τύπου που ήδη λειτουργούσαν. Η γερμανική εταιρεία ειδικού σκοπού Mundus ανέλαβε σε κοινοπραξία με τα υπάρχοντα πρακτορία τον απόλυτο έλεγχο και τη διανομή του τύπου στην κατοχική Ελλάδα. Διευθυντής της εταιρείας, στην οποία ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ είχε το 51%, ήταν ο όθων πικραμένος. Ο δοσυλλογισμός, βλέπετε, φίλες και φίλοι, και ο πλουτισμός μέσω της συνεργασίας με τον κατακτητή δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο. Στον αντίποδα όμως αυτών των φαινομένων εμφανίστηκε και ο αντιστασιακός τύπος, με μια εντυπωσιακή διασπορά εντύπων παντού στην Ελλάδα. Στόχο του έθεσε μια ενημέρωση εναλλακτική προς την κυρίαρχη, ώστε να εκφράσει τον κόσμο που πάλευε για τη συντριβή του φασισμού. Η ιστορία λοιπόν των μέσων ενημέρωσης για την περίοδο αυτή διαθέτει ένα ειδικό βάρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Λευτέρη τον Κρέτσο και τη Βάλια την Καϊμάκη, την κυρία Παπαθανασίου, τον κύριο Χερετάκη και τον κύριο Κωστόπουλο, που ανέλαβαν το ρόλο των πλοηγών μας στις τρεις βασικές εκφάνσεις της ενημέρωσης της περίοδου. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να ανοίξουμε μια συζήτηση για την συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης στις πολιτικές και κοινωνικές ζυμώσεις της περίοδου. Φιλοδοξούμε όμως να επεκταθούμε και σε άλλες πιο ειδικές πτυχές. Για παράδειγμα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εντύπων που κυκλοφορούσαν με τις ευλογίες των δυνάμεων της κατοχής. Κάτι για το οποίο δεν έχουμε επαρκή γνώση. Για παράδειγμα, ήταν αυτά τα επιχειρηματικά σχήματα, σχήματα τα οποία είχαν και άλλες δοσοληψίες με τις αρχές κατοχής. Ήταν βιώσιμα, έβγαζαν τα έξοδά τους, καθώς ξέρουμε ότι απευθύνονταν σε έναν λαό ο οποίος βίωνε την ακραία και απόλυτη φτώχεια. Ή μήπως υπήρχαν και άλλοι σκοτεινοί διεύλοι χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτό, θα προτείναμε στους σημερινούς μας ομιλητές, αλλά και σε πανεπιστημιακούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να δουλέψουμε από κοινού σε μια πρωτοβουλία που θα χαρτογραφήσει το αντικείμενο με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες. Επίσης, θα θέλαμε να καθιερώσουμε μια ετήσια εκδήλωση με αυτό το θέμα, όπου θα ανακοινώνονται τα πορίσματα της έρευνας και θα συνοδεύεται από σχετικές εκδόσεις. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον επικεφαλής του Ιστορικού μας Αρχείου, τον Στέλιο Κιμιονή, τόσο για τη συνολική του προσφορά, όσο και για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Το αρχείο μας, δυστυχώς, το είπε και ο Γενικός πριν, και είχε μείνει ξεχασμένο, και αυτό αναρωτιόμαστε καμιά φορά αν ήταν τυχαίο. Ο Στέλιος είχε αναλάβει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του Web TV και της βιβλιοθήκης να το ξαραχνιάσει και να το εκμεταλλευτεί με τον δυνατό καλύτερο τρόπο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η περίοδος από την έναρξη του πολέμου στην απελευθέρωση έχει αφήσει βαριά κληρονομιά στη συλλογική μας μνήμη, όσο και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε πως η βασική διαχωριστική γραμμή της περίοδου ήταν αυτή ανάμεσα σε εκείνους που συμπαρατάχθηκαν με τον φασισμό και σε εκείνους που τον αντιπάλεψαν. Και δυστυχώς αυτή η διαχωριστική γραμμή βρήκε και την εφαρμογή της στο πεδίο της επικοινωνίας. Διχοτόμησε
και την ενημέρωση. Πόσο μάλλον που ως χώρα ως ένα βαθμό αμφιβάλλουμε μέχρι σήμερα για το αν πράγματι εκαθαρίστηκε στα χρόνια μετά τον εμφύλιο η δημόσια ζωή της χώρας από όσους συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Με το θέμα έχει ασχοληθεί και η διεθνής ιστοριογραφία, καταγράφοντας την Ελλάδα ως εξαίρεση στον κανόνα που επικράτησε μετά τον πόλεμο σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σήμερα τιμούμε τον ελληνικό λαό για το σθένος που επέδειξε, για τους αγώνες που έδωσε, για την ανεξαρτησία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Και το μόνο που δεν πρέπει να φοβόμαστε είναι η ιστορική αλήθεια. Γιατί η ιστορική αλήθεια είναι ο ενθουσιασμός των στρατιωτών, ο ηρωισμός των αντιστασιακών, η αυταπάρνηση των ανταρτών. Γιατί η ιστορική αλήθεια είναι η θυσία τόσων ανθρώπων για να αποτελεί η δημοκρατία μας κεκτημένο σήμερα. Απέναντι σε αυτές τις ιστορικές αλήθειες, η δική μας υποχρέωση είναι η διαρκής υπενθύμηση της αντιφασιστικής νίκης και με κάθε τρόπο διαφύλαξη και προστασία του δημοκρατικού ιδεώδους. Στεκόμαστε απέναντι με σθένος σε όσους σερβίρουν τη θεωρία των δύο άκρων. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να θέλουν να ξεχάσουν. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θυμίζουμε τέλος για ακόμα μία φορά ότι μεσαίος χώρος μεταξύ των πολυβόλων και του τείχου της Κεσαριανής δεν υπάρχει. Ή είσαι με τα πολυβόλα ή είσαι με τους εκτελεσμένους. Ή είσαι με την εθνική αντίσταση ή είσαι με τους δοσύλλογους. Ή είσαι με αυτούς, αριστερούς και δεξιούς, που ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου ή με αυτούς που τη φύλαγαν για να περνούν τα εφόδια για τις στρατιές του Ρόμελ. Σας ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά και τους συμμετέχοντες.